Τι συμβαίνει στην ελληνική αστυνομία, κύριε Φωτόπουλε? Είσαστε σε σχέση να το γνωρίζετε? Κοιτάξτε, σε ποιο βάθος και σε ποιο πλάτος ταλανίζουν τον εργασιακό μου χώρο, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Όφυλαν όμως και οφείλουν αυτοί που έχουν τις τύχες του οργανισμού της ελληνικής αστυνομίας στα χέρια τους εδώ και χρόνια να το γνώριζαν και να το γνωρίζουν. Και να μας πούνε τι έχουν πράξει μέχρι σήμερα για να μην υπάρχουν αυτά τα περιστατικά ή να είναι περιορισμένη συφής. Από εκεί και ύστερα, φυσικά, τώρα θα ελέγχουμε και εγώ τι έχω πράξει από την πλευρά μου. Εγώ τουλάχιστον, κύριε Παπαδάκη, με τη συνείδησή μου είμαι εντάξει ως συνδικαλιστικός εκπρόσωπος. Γιατί? Γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν παρουσιάζονται αυτά και βλέπω το φως δημοσιότητας, δημόσια τοποθετούμε και έλεγα να αναλάβουν πρωτοβουλίες οι υπηρεσιακοί παράγοντες σε πολιτικό και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Αυτό είναι γενικό όμως, κύριε Φωτόπουλε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι μια γενική τοποθέτηση. Όχι. Δεν είναι γενικό. Ο συνδικαλιστής δεν σας κάνει υποδείξεις. Σας γνωρίζω χρόνια και σας εκτιμώ και το ξέρετε. Ο συνδικαλιστής δεν είναι για να προβάλλει μόνο τα αιτήματα του κλάδου του. Μα δεν είναι τα αιτήματα. Εγώ έχω καταλάβει και πρωτοβουλίες. Έχουμε κάνει σχετικές ημερίδες μέσα στους χώρους. Είναι δικαιολογημένα. Λοιπόν, εγώ θα βάλω το δάκτυλο του κύπου τον ήλιο. Είναι δικαιολογημένες αυτές οι απομακρύσεις? Είναι δικαιολογημένες αυτές οι καρατομήσεις? Κοιτάξτε, όταν λειτουργείς υπό το κράτος της πίεσης, θα κάνεις και λάθη. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι προηγούμενα έπρεπε να λειτουργήσει η υπηρεσία και όχι να τρέχει και να μην φτάνει.